Καλημέρα, καλή Πέμπτη σε όλους. Εχθές είδατε το απόσπασμα από τον Σπύρο Γεωργιάδη, ο οποίος έβγαλε το παράπονο του στο Tour Canal για την επίθεση που του κάνει το Μέγκα και ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα επικρατούν στη δημόσια υγεία. Αρκετοί μου γράψατε στα σχόλια τη δικιά σας εμπειρία από τα νοσοκομεία. Έτσι, δεν είδα κανένα σχόλιο που να λέει πήγα, έκανα τη δουλειά μου, έγινα καλά και όλοι. Όλη η ταλαιπωρία, έτσι. Πάμε να δούμε σε αυτό το βίντεο τα ρεπορτάζ τα οποία ενόχλησαν το Σπύρο. Γιατί μπορεί να έχει και δίκιο. Μπορεί εμείς να ζούμε σε άλλο κόσμο. Ξεκινήσω. Μέγκα. Χάος. Χάος μεγάλο. Το παιδί μου διαβητικό. Πήγαμε με 30 με υπογλυκημία και μου λένε περίμενε. 7 ώρες λέω το παιδί μου και πήγα να τσακωθώ μόλις. Έχει έρθει ο άντρας μου εδώ για να σου... Τώρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Φαντάσου να πηγαίνεις στα επίγοντα, να πεθαίνεις και να πρέπει να κάθεσαι στην αναμονή. Να σου νοσηλευτεί και έκανα αναμονή από το απόγευμα και έφυγε το πρωί στις 5 η ώρα. Η υγεία είναι σε τραγική κατάσταση, απλησίαστη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Όταν θέλει να κλείσει ένα ραντεβού και σου λένε τον επόμενο χρόνο, όταν θέλει να κάνεις μια επέμβαση και περιμένεις 2 χρόνια. Ταλαιπωρία και πόνο, γιατί ναι, δεν θέλει, ο άντρας μου πονάει και δεν μπορεί. Άρα πρέπει να πάω να ψάξω εγώ αύριο άλλο γιατρό. Τι θα κάνω? Ασθενείς και συνοδοί αντιμέτωποι με έναν Γολγοθά. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταγράφονται 8.500 κενά σε γιατρούς, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΚΑΒ. Η αναμονή για πρώτη εξέταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών μπορεί να ξεπεράσει τις 6 ώρες, με τους ασθενείς που απευθύνονται ετησίως στα επίγοντα να υπολογίζονται πάνω από 4 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία Βλέπετε κάτι παράλογο μέχρι στιγμής? Έχεις βιώσει κάτι διαφορετικό σε δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας? Σουν βαριά. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 60% των θέσεων ιατρικού προσωπικού στα κέντρα υγείας της περιφέρειας είναι κενές, με το ποσοστό για το υπόλοιπο προσωπικό να αγγίζει το 70%. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού με ρωτάτε, είναι πολύ καλύτερα από πριν. Ο κανόνας του ΕΣΥ είναι εξυπηρέτης. Αν κάπου πάει όμως κάτι στραβά, θα γίνει πρώτο θέμα. 357 κέντρα υγείας εφημερεύουν. Τα περιφερειακά ιατρία δεν φτιάχτηκαν για να εφημερεύουν. Τα περιφερειακά ιατρία φτιάχτηκαν για να γράφουν φάρμακα συνταγές και να παίρνουν την πίεση. Τα περιφερειακά ιατρία είναι 1471. Η Όλγα Στέφου περιέγραψε στην ιστοσελίδα in.gr την εμπειρία που είχε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο μέσα σε 2 εβδομάδες χρειάστηκε να νοσηλευτεί 2 φορές. Στην πρώτη περίπτωση ήταν από μήνες χαλασμένος ο μαστογράφος. Μια εξέταση απαραίτητη, κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας για τις γυναίκες. Στη δεύτερη περίπτωση και είχε χαλάσει, αλλά και δεν υπήρχε ούτως ή άλλως ραντεβού για το μαγνητικό τομογράφο. Θα πρέπει να αντιληφθούν πως ένα συνολικό κόστος των 200 ευρώ είναι απογορευτικό για πολλούς πολίτες. Οι κλινικές είναι όλες υποστελεχωμένες. Τα ΤΕΠ, οι καρδιολογικές μονάδες, η ΜΕΘ, η ψυχιατρική κλινική. Φαντάσου, η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Αθήνα. Φαντάσου να είσαι σε νησί ή επαρχία. Πόσες φορές έχουμε δει ειδήσεις όπου κάποιος ασθενής με κάτι έκτακτο έπρεπε να φύγει από τη μια περιοχή, από τη μια πόλη να πάει στην άλλη? Αυτή είναι η δημόσια υγεία. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση και τι βλέπει ο Σπύρος. Εκεί οι χειρουργικές κλινικές, ακόμα και τα χειρουργεία, στηρίζονται στην ύπαρξη των 100 ειδικευμένων νοσηλευτών. Στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, οι ειδικευόμενοι γιατροί της κλινικής προαναγγέλουν ομαδική παραίτηση, καθώς όπως επισημαίνουν, εδώ και μήνες λειτουργούν σε συνθήκες εργασιακής και ανθρώπινης εξαθλίωσης, με τον μόνο ειδικευόμενο ψυχίατρο που βρίσκεται καθημερινά στην κλινική να είναι ο διευθυντής. Με αυτό το έγγραφο στις 21 Οκτώου, ο διευθυντής ΕΣΥ, που εφημερεύει στο Κέντρο Υγείας Μήλου, εκπέμπει κραυγή αγωνίας. Όπως γνωστοποιεί, εφημέρευσε χωρίς παιδίατρο, καρδιολόγο,
άκτινο διαγνώστη, αλλά και χωρίς οδηγό και πλήρωμα ΕΚΑΒ, σε ένα νησί 80 ναυτικά μίλια μακριά από το νοσοκομείο, εν μέσω τουριστικής περιόδου. Άμα χρειαστεί να νοσηλευτείς σε δημόσιο νοσοκομείο, κάντε το σταυρό σου. Άναψε ένα κεράκι, ποτέ δεν ξέρεις. Φαντάσου, επειδή εξαρτιόμαστε στον τουρισμό, να γνώριζαν οι τουρίστες ότι στα νησιά δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Αν πάθουν τίποτα, θα είναι τελείως μόνοι τους. Έτσι, πώς θα έπεφτε ο τουρισμός. Κι άλλο ρεπορτάζ, συνεχίζει. Καρδιακό επεισόδιο από κέντρο υγείας. 3,5 ώρες έκανε αυτή η ασθενοφόρο. Όπως σε ποια περιοχή? Λαγκάδα. Κόσμος που διαμαρτύρεται, κόσμος που προφανώς και υποφέρει έξω. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή Γάζας και έκανα μια εβδομάδα να την αλλάξω. Δεν με δεχόντουσαν. Θέλαμε να κλείσουμε ραντεβού μέσω ίντερνετ και έλεγε, ας πούμε, μετά από ένα μήνα. Για μια αλλαγή τώρα, έτσι, σε όλο πράγμα. Πολίτες που αγωνιούν, ασθενείς που περιμένουν για ώρες ακόμα και για απλές ιατρικές πράξεις και το εσύ πλέον να είναι ο μεγάλος ασθενής. Την έχει διαλύσει την υγεία. Αν δεν έχεις λεφτά, αν δεν έχεις χρήματα, να πας στην ιδιώτη σου, χαίρεται. Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έρευνα. Αυτό ακριβώς που λέει ο κύριος, αυτό που είπαμε και χτες. Αν δεν έχεις λεφτά, να πας σε ιδιωτικό, να μην ταλαιπωρηθείς, να ξεμπερδεύεις γρήγορα, τελείωσες. Κάνε το σταυρό σου και περίμενε πότε θα σε δεχτούνε. Να τις πω, Εδίνη, οι ελλείψεις σε προσωπικό δημιουργούν ντόμινο προβλημάτων. Στο ΑΧΕΠΑ από τις 10 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 4. Στο Παπαγεωργίου υπάρχουν 397 κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων 212 καλύπτονται από ελαστικές μορφές εργασίας. Η λίστα αναμονής των χειρουργείων είναι 10.000 περιστατικά. Στο Ιπποκράτειο υπάρχουν ελλείψεις 30% σε όλες τις ειδικότητες και κυρίως σε νοσηλευτικό, προσωπικό και διοικητικό. Πάνω από 50% οι ελλείψεις στους τραυματιοφορείς. Στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, γιατί υπάρχουν 78 κενές οργανικές θέσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Το 40% των χειρουργικών αιθουσών στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστές λόγω της υπεστελέχωσης. Βλέπουμε οι αναμονές για χειρουργία και εξωτερικά ιατρία να φτάνουν έως. Οι διοικητές που έχει ορίσει αυτή η κυβέρνηση στα νοσοκομεία, αυτά δεν τα βλέπουμε. Γιατί δεν κάνουν τίποτα? Εκεί τα διοικητικά συμβούλια και οι μαλακίες, γιατί δεν κάνουν τίποτα? Αλλά θα μου πεις, αφού τον όρισε ο υπουργός, κάνει ό,τι του πει ο υπουργός. Έτσι, διορισμένος είναι. Και 3 χρόνια στις χειρότερες περιπτώσεις βλέπουμε συναδέλφους να καταραίουν από το βάρος των εφημεριών και της εντατικοποίησης της εργασίας. Στις υγειονομικές μονάδες της Βορείου Ελλάδος, νοσοκομεία, κέντρα υγείας είναι αποκαρδιωτικοί. Πάρα πολλά νοσοκομεία περιφερειακά έχουν χάσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να διεκομίζουν τα περιστατικά για ψήλου πίδημα. Παρόμοια η κατάσταση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Έδεσα έκλεισε η ΜΕΘ και οι γιατροί έχουν μετακινηθεί στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Έλλειψη υπάρχει και στους αναισθησιολόγους, γιατί υπάρχουν μόνο 2 και έτσι 3 χειρουργικές αίθουσες υπολειτουργούν. Στη Φλόρινα, στο νοσοκομείο, παραμένει άλυτο το πρόβλημα της καρδιολογικής κλινικής, καθώς υπηρετεί μόνο 1 επιμελητής και 1 ειδικευόμενη. Ενώ οι εφημερίες καλύπτονται με μετακινήσεις καρδιολόγων από όμορες περιοχές. Στη Τζάνθη υπάρχουν 2 μόνιμοι παθολόγοι και καλύπτονται εφημερίες από άλλα νοσοκομεία και από ιδιώτες. Η ΜΕΘ είναι κλειστή εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι ουρολόγοι είναι 2 και εφημερεύουν το μισό μήνα. Στη Δράμα οι έλλειψεις σε προσωπικό είναι τραγικές, κυρίως σε παθολόγους. Στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Δράμας υπηρετεί μία παθολόγος ιατρός και η δεύτερη είναι υποπαρέτηση. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου υπηρετούν 2 εντατικολόγοι, από τους οποίους ο ένας διορίζεται στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σε όλες αυτές οι καταγγελίες πολιτών και εργαζομένων στο ΕΣΥ, ο Υπουργός Υγείας από το νοσοκομείο Μεταξά, όπου εγγενίασε τον ανακηρυσμένο εκτόροφο, έκανε λόγο για προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ. Παρά την προπαγάνδα ότι το ΕΣΥ καταραίει, η πραγματικότητα είναι ότι το ΕΣΥ αυτή την περίοδο ανακαινίζεται και ανακατασκευάζεται το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο. Προχθές εγκαινιάζουμε το. Ρε φίλε, δεν ξέρω ειλικρινά τι παρεστησιογόνα παίρνει. Δεν ξέρω τι του χορηγούνε. Δεν γίνεται. Βλέπετε τι λέει το προσωπικό, τι λέει ο κόσμος. Βλέπετε πως είναι, αν
οι δημοσιογράφοι κάνουν πραγματικό ρεπορτάζ, κάλυψαν όλη την Ελλάδα με τις ελλείψεις. Και ο υπουργός πάρει στη σιωγόνα. Κύριε Πρωθυπουργό, δύο ολοκένουρια κέντρα υγείας, στον Παλαμά, Καρδίτσας και στο Μουζάκι. Χθες εγκαινίασα τη νέα αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού. Σήμερα τη νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Μεταξά. Την ίδια ώρα πάντως στην Κρήτη, υγειονομικοί διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία στο νησί. Αυτά τα ρεπορτάζ ενόχλησαν το Σπύρο και θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον που έχει μια θετική άποψη, που πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο και εξυπηρετήθηκε, έκανε τη δουλειά του, γιατί από τους φόρους μας τα πληρώνουμε όλα αυτά, να μας γράψει κάτω στα σχόλια, γιατί μπορεί όλοι οι υπόλοιποι και όσοι είδαμε στο βίντεο να μιλάνε να είναι περίεργοι, παράξενοι και να έχει δίκιο ο Σπύρος. Βέβαια, αυτό που μου γράψατε, έτσι, 60.000 Αθηναίοι τον ψηφίζουν, ε. Θα μου πεις, έχει βολέψει τόσο κόσμο, οπότε παίρνει ψήφους από εδώ, από εκεί, οικογένειες, ιστορίες, εντάξει. Αυτά τα ρεπορτάζ είναι που ενόχλησαν το Σπύρο. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.